Περνούμε λοιπόν στο τρίτο μέρος αυτής της υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, παρόλα αυτά πάρα πολύ σημαντικής και επίκαιρης, θα δείτε μερικά στοιχεία της επικαιρότητας, προσυπόσχομαι, συνάντηση του Agribusiness Forum. Η συνεδρία αυτή, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, δίδει χρημάτων. Ακούσαμε δηλαδή το πρωί για την κλιματική αλλαγή, ακούσαμε για την κυκλική οικονομία, όμως για να προχωρούν τα πράγματα χρειάζεται κάτι που λέγεται χρηματοδότηση, χρειάζεται όμως και αυτό που λέγεται ασφάλιση. Στο πάνελ αυτό, συνεπώς, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ανθρώπους από τις Βρυξέλλες, τον κύριο Τάσο Χανιώτη από την DG Γεωργία, την συζήτηση για την πράσινη, για την περιώνυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που αποτελεί και για την Ευρωπαϊκή Γεωργία προτεραιότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Χέρτ Βίλμς, ο οποίος μας έρχεται από την Οργάνωση των Αγροτών της Νότιας Ολλανδίας, τις επιπτώσεις του COVID-19 και την Ολλανδέζικη προσέγγιση. Εν συνεχεία τον κύριο Νικόλα Οδούκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, δηλαδή της ασφαλιστικής παρουσίας του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα. Και τέλος, την κυρία Εύη Κοκορέλη, που μας έρχεται από την ασφαλιστική Inter-American, ώστε όλοι μαζί να μας βάλουν την έννοια της χρηματοδότησης και της ασφάλισης στο τραπέζι μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι γίνεται η προσπάθεια, η ηρωική αυτή προσπάθεια του Agribusiness Forum υπό τις συνθήκες COVID, γιατί ο πρώτος εκ των συμμετεχόντων σε αυτό το πάνελ, ο κ. Χανιώτης, μετέχει με τη μαγική αυτή ικανότητα που έχουν οι τεχνολογίες να μας κάνουν να επικοινωνούμε. Ο κ. Χανιώτης, through Zoom, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ομολογώ ότι νιώθω περίεργα. Έχω συνηθίσει όταν είμαι στην Ελλάδα να βλέπω τουλάχιστον ποιες είναι οι αντιδράσεις του σώματος, των ματιών και του προσώπου σε αυτά που λέω. Τώρα το μόνο πράγμα που βλέπω είναι το δικό μου το πρόσωπο. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κάνω σε μια σύντομη εισήγηση, γιατί νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν αναφερθεί, είναι να σας δώσω την οπτική, τη δικιά μου με βάση και την εμπειρία που έχω από προηγούμενες παρουσιάσεις, του πού βρισκόμαστε και πού ακριβώς μπορούν να βρεθούν οι πηγές και οι ευκαιρίες, αλλά και οι προκλήσεις και χρηματοδότησης. Αναφερθήκατε πριν στο δίδυ χρημάτων. Αν θυμάμαι καλά, εγώ πρακτικό έκανα και προμνημονεύτων ετών, αλλά η φράση έλεγε κάπως δίδυ χρημάτων και άνευ τούτων δεν μελιγενέστε των μελώντων, ή κάπως έτσι. Εγώ λοιπόν δεν θα ασχοληθώ τόσο με τα χρήματα που χρειάζονται για να σας δείξω ποια υπάρχουν και αυτά είναι, αλλά θα δώσω περισσότερα έμφαση στο πού ακριβώς πρέπει να δοθούν οι προτεραιότητες με βάση αυτά τα συγκεκριμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι και ποιες ακριβώς προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι δυνατότητες και ευκαιρίες έχουμε να τις αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ελπίζω να βλέπετε το δεύτερο slide. Αν με διακόψετε, ναι, το δεύτερο slide. Θα ήθελα να σας δώσω μια ματιά στο πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την κοινή γεωργική πολιτική. Τι είναι το ίδιο σε σχέση με τις προηγούμενες παρουσιάσεις που έκανα πριν 2 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό που παραμένει το ίδιο είναι ότι η προτεραιότητα εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι πρέπει να στραφεί προς την βελτίωση της περιβαλλοντικής και της κλιματικής δράσης της γεωργικής πολιτικής. Όχι γιατί δεν έχουν γίνει πρόοδοι σε αυτό το τομέα, αλλά γιατί υπάρχει μια στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην μείωση των εκπομπών. Αλλά κυρίως διότι οι στόχοι που έχουν μπει και οι ανάγκες που υπάρχουν στο μέλλον είναι πολύ πιο φιλόδοξοι. Αυτό που έχει μείνει το ίδιο είναι επίσης η γενική κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠ, που βρίσκεται σε συζήτηση, ελπίζουμε στη τελευταία φάση αυτής της συζήτησης, ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, που είναι αυτοί και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Τι έχει αλλάξει στο μεταξύ? Πρώτα απ' όλα, έχουμε την κρίση αυτή, την περίεργη, που μας κάνει να, ελπίζω για τελευταία φορά, να βρισκόμαστε συζητάμε με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Που έδειξε η κρίση του COVID ότι ο τομέας της γεωργίας και γενικά της αγροδιατροφής είναι αυτός που έχει δείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από όλους τους άλλους οικονομικούς τομείς. Πολύ σημαντικό για
τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε από αυτό. Δεύτερον, έχουμε μια αλλαγή σε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Όπως θα θυμάστε, κάποιοι είχαμε στην πρόταση που κάναμε στην Επιτροπή, δεν είχαμε βάλει ποσοτικούς στόχους σε μια σειρά τομείς, αφήνοντας τα κράτη-μέλη να ορίσουν αυτούς τους στόχους, αλλά θεωρώντας ότι η αύξηση της γενικής φιλοδοξίας της ΚΑΠ θα οδηγούσε και θα οδηγήσει έτσι κι αλλιώς σε μια βελτίωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης. Αυτοί οι στόχοι έχουν έρθει ακριβώς διότι στο μεταξύ έχει ενισχυθεί κατά πολύ η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Οι στόχοι είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα εξηγήσω λίγο μετά. Βλέπουμε να εξειδικεύονται στο εσωτερικό το κάθε κράτος μέλους. Μάλλον θα εξηγήσω αμέσως το σημείο, γιατί είναι μέσω των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών που αυτοί οι στόχοι θα εξειδικευτούν και σε αυτό το τομέα στην Επιτροπή βρισκόμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας των γενικών συστάσεων που θα κάνουμε στα κράτη-μέλη. Συστάσεις που δεν θα μπαίνουν βέβαια στις λεπτομέρειες του πώς ακριβώς θα κάνουν, αλλά στη γενική κατεύθυνση του τι περιμένουμε να δούμε στα στρατηγικά σχέδια. Και αυτό που υπάρχει επίσης, το οποίο έχει άμεση σχέση με τα χρήματα που αναφερθήκατε πριν, είναι ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που μιλάει για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα, η πρόταση που είχε κάνει η Επιτροπή το 2018 έπαιρνε υπόψη της ότι λόγω του Brexit θα υπήρχε η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Εδώ αυτή η μπλε γραμμή που σας δείχνω, δεν βλέπετε, δυστυχώς το ποντίκι μου. Δεξιά η γραμμή, η ευθεία δείχνει τη μείωση της προϋπολογισμού της ΚΑΠ λόγω του Brexit. Δηλαδή στην πράξη αυτή δεν είναι μείωση για τα εναπομένατα κράτη-μέλη. Και όπως βλέπετε, η πρόταση Επιτροπής οδηγούσε σε μια μείωση των πόρων της κοινής γεωργικής πολιτικής λόγω της στροφής σε μια σειρά άλλους τομείς. Η Επιτροπή επανέλθε με μια άλλη πρόταση, η οποία την άνοιξη αύξησε τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ και έδωσε μεγαλύτερο βάρος σε κάποιους έξτρα πόρους που θα δοθούν για τα επόμενα 2 χρόνια, κυρίως για θέματα πράσινης και ψηφιακής κατεύθυνσης. Και μετά από όλα αυτά ήρθε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο προσάρμοσε αυτήν την πρόταση της Επιτροπής, αλλά πάνω κάτω δεν άλλαξε πολύ τα συνολικά ποσά. Εδώ, σε αυτό το πίνακα με τον οποίο δεν ασχοληθώ, αλλά θα τον αφήσω μετά να το δείτε με την ησυχία σας, υπάρχει σύγκριση των τριών προτάσεων. Η απόφαση του Συμβουλίου, βέβαια, δεν είναι τέλειο τελικός προϋπολογισμός της Επιτροπής, γιατί πρέπει να δώσει την έγκρισή του και το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά πάνω κάτω οι πόροι της ΚΑΠ θα βρίσκονται γύρω στα 54 με 55 δισεκατομμύρια το χρόνο, εκτός από το 2022 και το 2023, που θα είναι αυξημένα 57,5 προς 58 δισεκατομμύρια, με στόχο ακριβώς να δοθούν κάποια έξτρα χρήματα στην ανάπτυξη πέτρου με κατεύθυνση ψηφιακή και πράσινη. Γιατί όλα αυτά? Διότι, όπως είμαι σίγουρος ότι έχετε συζητήσει πολύ, μέχρι τώρα η γενική κατεύθυνση της στρατηγικής, της πράσινης ανάπτυξης, της πράσινης συμφωνίας και κυρίως της στρατηγικής από το χωράφι στο γράφι, όπως αλλιώς το λέμε πλέον, το έχουμε προσαρμόσει, το farm to fork. Αυτή η στρατηγική έχει στόχο τη μείωση του αποτυπώματος του περιβαλλοντικού και του κλιματικού της ΚΑΠ, μια παγκόσμια μετάβαση σε μια πολύ πιο βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο γεωργική όσο και συνολική, την εκμετάλλευση μια σειράς νέων ευκαιριών, άκουγα το τέλος της προηγούμενης συζήτησης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και τεχνολογίας, έχουν γίνει πολλά πράγματα και σαν συνέπεια, αν θέλετε, του COVID, που επιτάχυνε μια σειρά καινοτομίες,
και επίσης να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανθεκτικότητα του τομέα σε μια σειρά προκλήσεις. Αυτό που έχει σημασία να δει κανείς σε σχέση με την πρόταση που έγινε για την ΚΑΠ είναι η ανάγκη, οι συστάσεις που θα γίνουν για τα στρατηγικά σχέδια των μελών να προσαρμοστούν σε μια σειρά στόχους που θα αφορούν στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Νομίζω η Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου θα αναφερθεί πιο πολύ σε αυτό αργότερα. Στη μείωση επίσης της χρήσης μιας σειράς προϊόντων φυτοπροστασίας μέσω αλλαγών στην νομοθεσία, στην ενίσχυση του βιολογικού τομέα με ένα στόχο πολύ πιο φιλόδοξο από αυτούς που συζητούσαμε μέχρι πρόσφατα και κυρίως την βελτίωση της χρήσης γης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας στους εδάφους. Και εκεί ακριβώς μπαίνει σε μεγάλο βαθμό η ανάγκη να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Επιτρέψτε μου εδώ ευθύς εξ αρχής να αναφερθώ σε μια σειρά συγχύσεις που υπάρχουν για το τι ακριβώς σκοπεύει να πετύχει αυτός ο στόχος και μια πόλωση στην συζήτηση ανάμεσα στο αν θα έχουμε 25% βιολογικά, 10% θα βγει από την χρήση της γης για άλλου είδους χρήσεις μη παραγωγικές και αν αυτό το νούμερο είναι ρεαλιστικό ή όχι. Άσχετα με αυτό το νούμερο θα επιτευχθεί τελικά ή όχι. Ένας στόχος γενικής κατεύθυνσης, αν θέλετε, που δεν είναι έτσι κι αλλιώς και δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό, κατεύθυνση δίνουμε στα κράτη-μέλη. Νομίζω θα είναι πολύ μεγάλο σφάλμα η συζήτηση να γίνει για το τι θα γίνει σε αυτό το 25-10% και να ξεχαστεί το υπόλοιπο 65%. Όλες οι γεωργικές πρακτικές, όλες οι μέθοδοι παραγωγής πρέπει να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίπτωση. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία κάποια από αυτά τα έχουμε φέρει σε 3 διαδοχικά συνέδρια που κάνουμε κάθε χρόνο από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, που δείχνουν ότι είτε στον τομέα της συμβατικής γεωργίας μιλάμε, είτε μιλάμε στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, είτε της αγροοικολογίας που είναι κάτι ενδιάμεσο, υπάρχουν χειροπιαστά παραδείγματα του πώς μπορεί να βελτιώσει κανείς και την οικονομική και την περιβαλλοντική του απόδοση ταυτόχρονα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γενικευμένα είναι αυτά τα θέματα και πώς μπορεί να στραφούν οι συγκεκριμένοι πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. Πού χρειάζεται να δοθεί η προτεραιότητα σε αυτούς τους πόρους που θα υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Η Ελλάδα πάνω κάτω ξέρει ότι θα παίρνει κάθε χρόνο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή λίγο λιγότερο από αυτά. Ξέρει επίσης ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση αυτών των πόρων ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Πού πρέπει να στραφεί? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να βελτιωθεί σε όλα τα κράτη-μέλη η οικονομική αποτελεσματικότητα του γεωργικού τομέα. Είτε αυτό αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές και στροφή σε τομείς προς τους οποίους η ζήτηση των καταναλωτών είναι πιο σημαντική. Είτε αυτό έχει να κάνει με την καλύτερη συνεργασία των παραγωγών μεταξύ τους, είναι άμεση ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε αυτό. Γιατί? Γιατί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ο δεύτερος τομέας στον οποίο πρέπει να στραφούν παράλληλα αυτές οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να είναι ο περιβαλλοντικός και της κλιματικής δράσης. Η Ελλάδα μπορεί να είναι αρκετά καλά όσον αφορά τις εκπομπές των αερίων και τη μείωσή του, σχετικά καλά γενικά, όχι σε όλες τις περιοχές στη βιοποικιλότητα, αλλά προφανώς αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα στη χρήση υδάτινων πόρων λόγω της κλιματικής αλλαγής και επίσης πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των εδαφών σε συγκεκριμένες περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν να στραφούν χρήματα και εκεί. Χρειάζεται επίσης σε αυτού του είδους την ανάπτυξη που δεν περιμένεις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξεκινήσει. Αυτά τα πράγματα γίνονται ήδη και γίνονται σε πολλούς τομείς και από πολλούς φορείς. Χρειάζεται να, όσο το δυνατόν, να μην μείνει κανείς πίσω. Αναφέρθηκε πριν αυτή η μεγάλη, το χάσμα αν θέλετε, που υπάρχει ανάμεσα στη γνώση και στην εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών, που δεν είναι τεχνολογίες που απαιτούν μεγάλες επιχειρήσεις ή πολλά χρήματα, αλλά απαιτούν γνώση και κυρίως απαιτούν συμβουλές. Και νομίζω ότι
η μεγαλύτερη αδυναμία που έχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στον τομέα της γεωργίας είναι ακριβώς η έλλειψη ενός συστήματος παροχής συμβουλής στους παραγωγούς που θα είναι ευέλικτο, ανοιχτό και θα επιτρέπει τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς, είτε αυτό είναι ο ιδιωτικός τομέας, είτε είναι πανεπιστήμια, είτε είναι οι κρατικοί φορείς, που θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό που θα έρχεται και θα λέει: εντάξει, εγώ θέλω να γίνω πιο φιλικό στο περιβάλλον. Πείτε μου πώς να το κάνω, να υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάπτυξη. Νόμος υπάρχει για αυτό το πράγμα. Εφαρμογή του νόμου, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει ακόμη. Και το τέταρτο τομέας είναι να πάρουμε τα συμπεράσματα αυτής της κρίσης και να δούμε ότι όπως ακριβώς μπορέσαμε να επιταχύνουμε μια σειρά διαδικασίες μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία και στην πράσινη οικονομία, σε τομείς που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, με τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε μαζί μας. Ελπίζω να μην το παρατραβήξουμε και συζητάμε μόνο με αυτόν τον τρόπο στο μέλλον, αλλά κάποια συμπεράσματα θετικά έχουμε βγάλει. Αυτό το πράγμα πρέπει να εφαρμοστεί στο τομέα της γεωργίας. Και γιατί πρέπει να εφαρμοστεί? Γιατί νομίζω ότι ο τομέας της γεωργίας έχει ένα δυνητικό πλεονέκτημα που υποτιμάται συχνά. Σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπου η ένταξη στην ψηφιακή οικονομία δημιουργεί φόβους απώλειας θέσεων εργασίας και ανάγκη να βρεθούν άλλες θέσεις εργασίας για τον τραπεζικό ή τον υπάλληλο σε κάποιες υπηρεσίες που θα αντικατασταθεί από κάποιο κομπιούτερ ή κάποιο σερβερ που θα κάνει τη δουλειά. Στον τομέα της γεωργίας δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Διότι δεν ζητάμε από τους παραγωγούς να πάψουν να είναι παραγωγοί. Τους ζητάμε όμως να γίνουν παραγωγοί με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Και αυτό δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τομέα των υπηρεσιών παραγωγής και μεταφοράς της γνώσης, που δημιουργεί πολλαπλασιαστικές ευκαιρίες στον τομέα τον γεωργικό. Για να γίνουν βέβαια όλα αυτά, και να ξαναπάω τελειώνοντας στην πρόταση που κάναμε για την κοινή γεωργική πολιτική, γιατί αυτά τα πράγματα από το 2017 προσπαθούμε να τα πούμε. Αυτό που θέλουμε είναι, έχουμε βάλει μια σειρά στόχους, τους βλέπετε κάτω, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Αυτοί οι στόχοι δεν χωρίζονται από συνικά τείχη, είναι αλληλοσυνδεόμενοι. Όταν εφαρμόσεις γεωργία ακριβίας στο χωράφι σου, αυτό που κάνεις είναι βελτιώνεις την οικονομική σου αποδοτικότητα, άρα και το εισόδημά σου, βελτιώνεις την ανταγωνιστικότητά σου, δυνητικά εντάσσεσαι με καλύτερο τρόπο στην διατροφική αλυσίδα, η οποία απαιτεί αυτού του είδους τις πληροφορίες από τον τρόπο που με τον οποίο παράγεις μέχρι τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνεται το τελικό προϊόν, βοηθάς αυτόματα στη κλιματική δράση στο περιβάλλον και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, βοηθάς την ανανέωση των γενεών, γιατί σε μεγάλο βαθμό αυτές τις τεχνολογίες δίνουν ευκαιρίες σε μια νέα γενιά να μπει στον τομέα της γεωργίας, κάνεις πιο βιώσιμες από ό,τι είναι σήμερα και πιο ενεργές τις περιοχές υπαίθρου και βοηθάς και στον ένατο στόχο, που είναι ο στόχος ακριβώς της σύνδεσης της παραγωγής, της γεωργικής παραγωγής και των τροφίμων με κάτι που μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες ήταν αυτονόητο. Την υγεία, και εδώ φτάσαμε στο παράδοξο, αν θεωρούμε ότι τα τρόφιμα και η υγεία έχουν κάποια αντίθεση μεταξύ τους. Αυτού του είδους τη γενική κατεύθυνση, και τελειώνω εδώ, είναι που θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπαίνει μέσα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών, τονίζοντας ότι την απάντηση στο πού ακριβώς θα βρεθούν οι πόροι που υπάρχουν και που κάποια στιγμή θα πάρει απόφαση, θα είναι πολύ συγκεκριμένη, θα την πάρουν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε από τις Βρυξέλλες να πούμε δώστε τόσα σε αυτόν, στον άλλον ή στον τρίτο τομέα, στην Α, στη Β, στη Γ περιοχή. Και γιατί δεν είναι λογικό να θεωρούμε εμείς ότι ξέρουμε καλύτερα από την Ελλάδα το τι, που χρειάζεται να πάνε αυτοί οι πόροι, αλλά και γιατί έχουμε δει ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατών μελών, το να έχεις κάποιες γενικές συνταγές από τις Βρυξέλλες τελικά λειτουργεί αρκετά αρνητικά. Ελπίζω στη συζήτηση που θα γίνει από τους άλλους συζητητές και στις ερωτήσεις που θα γίνουν να μπορέσω να δώσω πιο συγκεκριμένες απαντήσεις σε επιμέρους θέματα,
αλλά με αυτά τα γενικά θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι πήρα λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι είπα. Ευχαριστώ πολύ. Και αν μπορείτε επίσης να πάρετε την οθόνη από μένα. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσω πολλαπλά τον κύριο Χανιώτη, πριν απ' όλα γιατί έθεσε την ευχή να σταματήσουμε να συνομιλούμε έτσι, συντόμως, πάντως σε κάποιο προβλεπτό μέλλον, και να αρχίσουμε ξαναμιλάμε με τους πιο παραδοσιακούς τρόπους. Μια ευχή η οποία είναι πολύ σημαντική, περισσότερο από όσο φαίνεται, γιατί η έννοια του συνεδρίου πάντοτε είχε την έννοια της αλληλογνωριμίας και της ουσιαστικής ανταλλαγής από όσων θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κάνετε όλοι σας ό,τι μπορείτε, αλλά όσο νωρίτερα τελειώσει αυτό, τόσο καλύτερα για το λεγόμενο μέλλον. Τον ευχαριστώ επίσης γιατί μιλώντας για οικονομική και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, μεγάλη λέξη αποτελεσματικότητα να ακούγεται στην Ελλάδα, χρησιμοποίησε την βαρύτατη λέξη «και». Η μεγάλη πρόκληση της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι να μπορέσει να πείσει για αυτό το «και», ότι η αποτελεσματικότητα δηλαδή θα πρέπει να είναι περιβαλλοντική, να είναι όμως και οικονομική. Μια διάσταση την οποία ελπίζω στην διάρκεια των ερωτήσεων να την καλλιεργήσουμε περισσότερο. Και επίσης, και αυτό είναι ίσως ένα πρόκρημα πιθανής δικής μου ερώτησης, αλλά όλα αυτά στην ώρα τους, κατά πόσον οι συστάσεις για στόχους των στρατηγικών σχεδίων μπορούν να ανταποκρίνονται πέραν όλων και σε αυτό που λέμε κοινωνικές προσδοκίες. Ειδικά στον Νότο η έννοια των κοινωνικών προσδοκιών είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ επεξεργασμένο, αλλά είναι πολύ βαρύ. Ξανά ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Χανιώτη. And now I call to the podium Mr. Geert Wilms, who is director of the South Holland Farmers Organization, and he promises to us to give us some feeling about how, in the middle of the COVID-19 pandemic and post-COVID-19, because we all hope that there is a post-COVID-19 life, there has been an effort to rescue and to lead the farming industry to recovery. He will talk to us about the Netherlands approach, which at times we have found extremely useful. Mr. Wilms, you have the floor. Thank you very much. My name is Geert Wilms. I want to thank the organizing committee to have me here in this tremendous time. And I think it's a tremendous achievement that they still managed to organize this event on this date here and now. I'm from Geert Wilms from Agriculture Innovation Brabant, and that's a partnership of ZLTO and the province. So I'm not really director of ZLTO, but I'm director of Agriculture Innovation Brabant. And it's a partnership of a farmers organization and a regional government, so public-private partnership. And I'm going to tell you something about the impact of COVID-19 on farming industry in the Netherlands. First, I start with a bit of a background of so my two partners, so ZLTO, that's the farmers organization in the south of the Netherlands, that's around 13,000, some more than 13,000 members, and we have the province Noord-Brabant, that's one of the 12 provinces in the Netherlands, in the south of Brabant. And in Noord-Brabant, 20% of agriculture is located from the Netherlands, so one-fifth of agriculture is located in Brabant. And it's a dense area with 2.5 million inhabitants, but also 600,000 cows, 6 million pigs, and 26 million chicken. So that's a really achievement to combine all of that in a small area like Brabant, because it's only 5,000 square kilometers. Economically, it's good for 12% of the percent of the GRP in Brabant is agribusiness related.
Agri-food, as you know, is an important sector in the Netherlands. And last year, we had more than half of the positive trade balance, so 55%, was because of agriculture and agri-food. And that was together with 30 billion euros, so it's an important sector for the Netherlands. This started after World War 1950, this sort of success story, it was initiated by Zico Mansholt. He was then Minister of Agriculture. And he focused on hunger never again after World War II. And farmers became production-oriented and were encouraged to maximize productivity through increased use of farm inputs, such as fossil fuels, pesticides, mineral fertilizers, important feed, and improved plant and animal genetics, advanced machinery and new technology. So this is also what the Zico Mansholt did when he was the first European Commissioner of Agriculture responsible. Also, other things that were important, the location of the Netherlands in a very fertile delta with lots of consumers, but also with good soil and good climate. And another thing that was very important, the collaboration between the triple helix that we call it, that's because from education and research, the knowledge institutes, together with private partners and together with governments. And that's very successful the last decades. We also see the last decades a shift to knowledge-driven production with added value. And one example of that is, for example, the vegetable seeds business. And they exported last year 2.4 billion euros. And what's even more interesting, that 30% of the revenue they invested in R&D. So it's high education is important in that business. But there are also another side of this story. Since 1950, there's also a social impact on farms. We had 1950, we had 400,000 farms, and it decreased with 90% to 50,000 farms in 2020. So there was really social impact on, in the rural area. And also other effects, and we've already spoken about those in the previous speeches. For example, loss of biodiversity, but also other effects. The answer to all of this, we heard it before, is not circular economy, but circular agriculture. And our new minister, and she had a vision in 2018, so 2 years ago, we have to go to circular agriculture. And this vision entails a paradigm shift from growth in production volumes and cost price reduction towards optimization in resource use and food production in harmony with nature. And that's especially difficult in the Netherlands because we are so densely populated. So circular agriculture is a huge challenge. And so far, but only so far, because we don't know what Corona is going to give us the next year, it's bigger than Corona. Because I've studied some about the influence of, COVID-19 in the agri-food business, and our government stated agri-food as a crucial sector the last half year, together with healthcare and education and stuff like that. And agriculture and food system as a whole, the influence is not of COVID is not so big, not bigger than other normal fluctuations, for example, droughts or other fluctuations in the surroundings of the farmers. Except there are a few sectors that were some were really infected, like the mink industry. So they have to stop next year
because there are too many infections in the mink industry. Another one is the potato industry, because the French fries industry and the out-of-home market dropped gigantic. And also the flowers and nursery industry is not, had the negative impacts. Here you see a picture of, say, COVID-19 and the agricultural sector as a whole. And you see, for example, the export in total the first half year is -9%, but agri-food stayed at zero, so that's okay, same as last year. And you see that other sectors, well, were influenced very, very badly, extremely, for example, restaurants and the cultural sector and bars and tourism. Those are infected very, very badly, but agri-food was just infected in March and April, and now they're getting pretty good, they perform pretty well again. An organization a European organization made some calculations, and the flower and live plant sector in March and April in 17 countries had a minus of more than 4 billion euros. And also, as I stated, the flower industry in the Netherlands had a minus in March and April. But then the government stepped to the podium, and he said, we are going to compensate that with 600 million, and that's a support for farmers in the flower business in the Netherlands. And you see that, for example, the nursery sector, they had a dip in March and April, but now they are already at the same level as last year, so they compensated in the summertime. And also the potato sector. The potato sector is, for example, the processing of potatoes is 4 billion tons of potatoes every year, and now it's only 75% of that. So it's only 3 million tons, and 1 million ton has to be, has to be fed to the cows and to pigs, and that was and then you only get 2 or 3 cents per kilo potatoes. And also the government in this sector compensated the sector, and they compensated 6 cents per kilo, so it was okay for the farmers. And they were normally the cost price is 14 cents and now they were compensated 6 cents. So at the end of the day, so far, it's circular agriculture is, we want to be in 2030 the leading country in Europe on circular agriculture, and that's a huge challenge, and so far is bigger than Corona. Thank you very much. Many thanks to Geert Wilms for the inkling of optimism he more or less introduced to our discussions, because if the agricultural sector or the agri-food sector has proven its resilience in the face of COVID-19 up to now, the notion of up to now has to be always kept in mind, he gives us the possibility to work, to think and work for the future, for the other important milestones that the agricultural sector has to cross in the future due to all the climate change and to the lack of resilience within the sector as it is faced with technology. Resilience that has to be sought in new ways. I shift to Greek for an transient comment, ο κύριος Χέρτ Βίλμς, διόρθωσε λίγο την ιδιότητά του σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασα, πράγμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον από τη δική μας ελληνική πλευρά, γιατί μας εξήγησε ότι αντιπροσωπεύει μεν ένα σύνδεσμο γεωργικών οργανώσεων και ταυτόχρονα, πάλι η έμφαση είναι στο ταυτόχρονα, στο και, την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση της Ολλανδίας. Μια δηλαδή διαδικασία μεταξύ συνεταιριστικού κινήματος και τοπικής αυτοδιοίκησης, που αν την είχαμε ανακαλύψει και ενσωματώσει στην ελληνική πρακτική, ο γεωργικός τομέας θα ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά. Τώρα καλώ στο βήμα τον κύριο Νικόλα Οδούκα, αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τον τίτλο της εισηγησής του, θα μας μιλήσει για το πώς οι πολιτικές που εφαρμόζει ο ΕΛΓΑ και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων θα απευθύνονται, δηλαδή θα αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές, εδώ είναι η έμφαση στο μελλοντικές, ανάγκες αποζημίωσης του γεωργικού πληθυσμού. Δηλαδή, το ερμηνεύω υπό τον έλεγχό του, στο πώς ο ΕΛΓΑ θα μεταφερθεί από το βαθύ παρελθόν στο όχι πάντοτε ασφαλές μέλλον. Έχει το πόντιουμ. Καλησπέρα σε όλους. I apologize to the English speakers that my presentation is in Greek. I hope with the help of translators to have the main meaning of my presentation. Θα ήθελα να ξεκινήσω, Γιάννη, και στην εταιρεία σου με τα συγχαρητήρια για την διοργάνωση αυτού του συνεδρίου σε αυτές τις πολύ αντίξωες συνθήκες. Γνωρίζω τι μάχη έχεις δώσει γι' αυτό και τα συγχαρητήριά μας όλων και θα έχεις πάντα τη στήριξή μας. Θα συνεχίσω με το εξής. Ξέρετε, 45 λεπτά έχω, έτσι. Λοιπόν, σκεφτόμουν αν θα αναφερθώ περισσότερο στον ΕΛΓΑ, στον Ελληνικό Οργανισμό Αγροτικής Ασφάλισης, ή θα μιλήσουμε συνολικότερα για τον αγροτικό τομέα, από τον οποίο προέρχομαι, ξέρετε. Αλλά σκέφτηκα τελικά ότι μάλλον πρέπει να σας μιλήσω λίγο για την επικαιρότητα, για να αντιληφθούμε όλοι ποιος είναι ο ρόλος του ΕΛΓΑ, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΕΛΓΑ, ιδίως όταν συμβαίνουν τεράστιες καταστροφές. Ξέρετε, ο οργανισμός μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση μιας πολύ σημαντικής μάχης. Μιας μάχης που μένεται κυρίως στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από τον Ιαννό, η οποία σε ζημιά καλύπτει περίπου τις 600 με 650.000 στρέμματα. Είναι μια τεράστια καταστροφή. Είναι μια τεράστια καταστροφή στην οποία ο οργανισμός μας βρέθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή εκεί στην περιοχή για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης. Και με απόφαση του Πρωθυπουργού και της διοίκησης του οργανισμού και του Υπουργού Φυσικά Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλω να σας πω λίγο ποιες δράσεις πέραν του κανονισμού του και πέραν της συνήθης πρακτικής του έχει αναλάβει ο ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να υποστηρίξει την συνολικότερη οικονομία της περιοχής, η οποία έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα. Λοιπόν, πρώτον, χθεσινή απόφαση και είναι και είδηση. Με εισήγηση της διοίκησης του ΕΛΓΑ και απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι παραγωγοί μας θα αποζημιωθούν στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της ζημιάς τους. Σημαίνει για πρώτη φορά. Δεν θα κρατηθεί λοιπόν το 20% που συνήθως κρατάει ο οργανισμός όταν η ζημιά είναι στο 100%. Από την αρχή αποφασίστηκε η απαλλαγή από τα τέλη εκτίμησης. Οι παραγωγοί που κάναν δηλώσεις δεν πλήρωσαν τέλη για την εκτίμηση της ζημιάς τους. Ένα μοναδικό επίσης στα χρονικά της λειτουργίας του οργανισμού είναι η απόφαση να δοθεί προκαταβολή στους πληγέντες παραγωγούς, μια πολύ γενναία και σημαντική προκαταβολή μέσα σε ένα μήνα από την ζημιά, μέσα στον Οκτώβριο δηλαδή. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων και η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των ζημιών θα γίνει σε ένα διάστημα 4 μηνών. Θέλω να, ακούγοντας αυτές τις ανακοινώσεις, να έχετε στο μυαλό σας για πόσο εύρος καταστροφής μιλάμε. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που ανέφερα πριν. Έχει ενισχυθεί ο οργανισμός με 50 επιπλέον εκτιμητές από άλλα υποκαταστήματα ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή. Επίσης, ο ΕΛΓΑ, ως ένας αξιόπιστος μηχανισμός για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, συνεισφέρει στην καταγραφή όλων των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, πέραν από τις πληγήσεις καλλιέργειες. Αυτή λοιπόν είναι η συνεισφορά του οργανισμού, πέραν από το ρόλο του, σε τόσο σημαντικές καταστροφές, εκτεταμένες και έντονες καταστροφές σε μια πληγήσα περιοχή που αυτή τη στιγμή σπαδάζει. Όποιος έχει πάει εκεί θα έχει καταλάβει, μάλιστα εγώ κατάγομαι για την περιοχή, οπότε έχω μια
καλύτερη εικόνα και ευαισθησία. Ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι αυτός ο οργανισμός. Ο ΕΛΓΑ. Από το 2010 ο ΕΛΓΑ είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας. Σήμερα ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με βάση το νόμο 3877 του 2010, σύστημα προστασίας και ασφάλισης αγροτικής δραστηριότητας. Η διάρθρωση του ΕΛΓΑ είναι λίγο πολύ γνωστή. Είναι η υπηρεσία της κεντρικής διοίκησης με έδρα την Αθήνα, Διεύθυνση Ασφάλισης, Μελετών και Εφαρμογών που ασχολείται κυρίως με την πρόληψη, η Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού και Πληροφορικής, και έχουμε υποκαταστήματα σε κάθε περιφέρεια τα οποία στελεχώνονται με εκτιμητές και διοικητικούς ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση όταν έχουμε ζητήματα καταστροφών στην περιοχή. Ποιες είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός στο μέλλον? Καταρχάς, έχουμε τις προκλήσεις που μας θέτουν οι ίδιοι παραγωγοί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι παραγωγοί σε σχέση με τη λειτουργία μας? Είναι η ταχύτητα των εκτιμήσεων και κατ' επέκταση των αποζημιώσεων. Εδώ έχω να πω ότι ο μέσος όρος ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων και των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς από τον οργανισμό είναι περίπου ένας χρόνος. Η αξιοπιστία και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν είναι αξιοπιστά τα αποτελέσματα των εκτιμητών μας, αν είναι δίκαιες οι κατανομές αποζημιώσεων, αν είναι παρόμοιες οι εκτιμήσεις σε διπλανά χωράφια, τέτοιου είδους ζητήματα που τίθονται επίσης από τους παραγωγούς μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση, και έχει αναφερθεί και έχει γίνει και συζήτηση για αυτή, όπως γνωρίζω σήμερα, και γίνεται γενικότερα συζήτηση, είναι η κλιματική μεταβολή. Είναι οι νέες συνθήκες κλιματικές που αντιμετωπίζουμε όλοι, οι οποίες προφανώς στις αγροτικές καλλιέργειες έχουν μια τεράστια επίδραση. Πέραν ότι υφίστανται ζημιά κάθε χρόνο καλλιέργειες οι οποίες αποτελούν το βασικό τρόπο επιβίωσης των παραγωγών μας, κατά την άποψή μου, και είναι ένα πράγμα, κάτι που θα το δούμε και στο μέλλον, πρέπει να δούμε και τις ζώνες καλλιέργειας πλέον των αγροτικών προϊόντων, γιατί υπάρχει περίπτωση καλλιέργειας που ευδοκιμούσαν σε μια περιοχή πλέον να μην ευδοκιμούν εκεί. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εσωτερικά και θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ είναι η βιωσιμότητα του οργανισμού. Αν ο οργανισμός με τις υπάρχουσες συνθήκες μπορεί να επιβιώσει σε αυτού του είδους τις επιπλέον επιβαρύνσεις. Και φυσικά η επάρκεια και αποτελεσματικότητα, όταν λέω επάρκεια εννοώ αριθμητική επάρκεια, και όταν λέω αποτελεσματικότητα εννοώ η εκπαίδευση σε νέες μεθόδους εκτιμήσεων του ανθρώπινου δυναμικού. Πώς μπορούμε δηλαδή να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του ίδιου του οργανισμού. Εδώ λοιπόν είναι οι προκλήσεις αυτές αποτυπωμένες σε νούμερα, ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται αυτά τα νούμερα. Απλά έχω να σας πω ότι λέγοντας 2017 εννοούμε την αποτίμηση του 2016 και ούτω καθεξής. Τα τελευταία 4 χρόνια ο οργανισμός είναι ελλειμματικός. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι ο οργανισμός λειτουργεί αποκλειστικά με τις εισφορές των παραγωγών και αυτές διαχειρίζεται. Υπάρχει δυνατότητα συνεισφοράς του ελληνικού δημοσίου με ένα ποσό της τάξης του 20% των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο υπολογίζεται γύρω στα 30 με 33 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν έχει αξιοποιηθεί ποτέ, παρά μόνο φέτος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεισέφερε στον οργανισμό το καλοκαίρι 33,5 εκατομμύρια ευρώ για να αποπληρώσουμε τις αποζημιώσεις του 2019. Γιατί χρειάστηκε να το κάνει αυτό? Γιατί αν δείτε το τελευταίο κόκκινο νούμερο που λέει 217 εκατομμύρια σε σχέση με τα 165 εκατομμύρια έσοδα του ΕΛΓΑ, το κενό πλέον άρχισε να γίνεται τεράστιο. Και αν βάλουμε τη φετινή χρονιά με τις επιβαρύνσεις που έχουμε από τις ζημιές που έγιναν, αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνεχώς από εδώ και πέρα. Θα δούμε κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιούμε στον οργανισμό, μεταφέροντάς τους σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον οργανισμό βήματα σταθερά και σίγουρα, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο πρώτα, να τον οικοκυρέψουμε, να τον φτάσουμε στο επίπεδο που να μπορεί να ενσωματώσει καλές πρακτικές από αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού ή του εσωτερικού, από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και γενικότερα από τρόπους που μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά του.
Η πρώτη απόφασή μας λοιπόν ως νέα διοίκηση από την στιγμή που αναλάβαμε πριν από περίπου 10 μήνες τον οργανισμό ήταν να μεταφέρουμε τον οργανισμό στην ψηφιακή εποχή. Ξεκινώντας με την ψηφιακή μεταρρύθμιση στον τρόπο που κάνουμε τις εκτιμήσεις των καταστροφών. Δημιουργήσαμε λοιπόν επιτροπή με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχεδιάσαμε την ψηφιακή εκτίμηση. Καταφέραμε να εντάξουμε αυτό το έργο στο τρέχον ΕΣΠΑ. Έχουμε πάρει ήδη την εξειδίκευση, περιμένουμε άμεσα την επόμενη κίνηση ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το τεχνικό δελτίο. Θα έχουμε, όπως έχουμε σχεδιάσει, την πιλωτική εφαρμογή του δεύτερου τρίμηνου του 2021 και την τελική έκδοση της εφαρμογής το 2022. Τι σημαίνει με δύο λόγια ψηφιακή εκτίμηση? Σημαίνει ένας εκτιμητής έμπειρος του οργανισμού, εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία, πηγαίνοντας στο χωράφι, έχοντας πλήρη εικόνα για το πού βρίσκεται. Σας λέω πράγματα τα οποία σας φαίνονται απλά πλέον στο 2020, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ξέρουμε την ιστορία του χωραφιού, όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, τα στατιστικά των προηγούμενων ετών. Υπάρχει σύνδεση με τον ΕΠΚΕΠΕ και έχουμε όλη τη φόρμα του συγκεκριμένου κτήματος. Σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού μας, οπότε ό,τι καταγράφεται εκείνη τη στιγμή σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό, το οποίο σε εισαγωγικά αποδεικνύει αυτό που βλέπουμε στο χωράφι, πηγαίνει κατευθείαν στο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού, οπότε δημιουργούμε φάκελο βάσει δεδομένων για την ζημιά στο κάθε χωράφι. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και την επιβεβαίωση του παραγωγού εκείνη τη στιγμή ότι αυτά είδαμε στο χωράφι του και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε και μια βάση δεδομένων συνδυασμού φωτογραφικού υλικού με τις ζημιές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της ψηφιακής μεταρρύθμισης που στο κομμάτι των εκτιμήσεων περιλαμβάνει δορυφορικά συστήματα, περιλαμβάνει drones, περιλαμβάνει τηλεπισκόπηση, διάφορες άλλες τεχνολογικές μεθόδους που στο 2020 είμαστε, είναι πάρα πολύ απλό να τις εφαρμόσουμε. Αυτό λοιπόν είναι η άμεση προτεραιότητά μας. Αυτό θα μας δώσει μια πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, μια πολύ μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ταχύτητα στο κομμάτι της ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων. Και αν ολοκληρώσουμε και τις μεταρρυθμίσεις στο οικονομικό τομέα, θα έχουμε και πολύ γρήγορη αποπληρωμή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς. Αυτό που επίσης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία του νέου οργανογράμματος του οργανισμού. Φυσικά υπάρχει μια δομή στον οργανισμό. Αυτή η δομή υφίσταται για τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού για το μέχρι τώρα. Πηγαίνοντας όμως σε μια νέα ψηφιακή εποχή, χρειαζόμαστε ένα νέο οργανόγραμμα ώστε να αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συνεργατών μας, αλλά και να δούμε σε ποια σημεία έχουμε κενά και τι πρέπει να εντάξουμε, πώς μπορούμε να εντάξουμε νέους συναδέλφους, νέους ανθρώπους στον οργανισμό, οι οποίοι μαζί τους θα φέρουν και τον ενθουσιασμό και τη γνώση για την τεχνολογία, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα σχέδιά μας. Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα, όχι μόνο των παραγωγών, αλλά και των πολιτικών παραγόντων σε κάθε περιοχή, είναι η αναμόρφωση αυτού του αναχρονιστικού, όπως λένε, κανονισμού του οργανισμού για την κάλυψη των ζημιών. Στην πραγματικότητα, τι εννοούνε, απλά πράγματα. Σας είπα, προέρχομαι από τον αγροτικό τομέα, έχω δει και εγώ τον ΕΛΓΑ από αυτή την πλευρά. Στην πραγματικότητα, αυτό που εννοούνε είναι να καλύψουμε περισσότερες ζημιές. Να καλύψουμε περισσότερες χρονικές περιόδους. Αλλά να μην αυξήσουμε την εισφορά φυσικά στον οργανισμό, κανένας δεν το θέλει αυτό. Ούτε υπάρχει καμιά τέτοια σκέψη. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μελέτη βιωσιμότητας του οργανισμού με τον υπάρχον κανονισμό. Γιατί εδώ είναι το πρόβλημα. Σας ανέφερα πριν και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, έχει αναλυθεί όπως είπαμε αρκετά, ότι με βάση την κλιματική αλλαγή έχουμε νέες επιβαρύνσεις οι οποίες δημιουργούν ελλείμματα στον οργανισμό με τον υπάρχον κανονισμό. Γίνεται λοιπόν η οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε τη βιωσιμότητα του οργανισμού τα επόμενα χρόνια με τον υπάρχον κανονισμό και αυτό θα ακολουθήσει αναλογιστική μελέτη για το πώς μπορούμε να εντάξουμε νέες καταστροφές, νέες περιόδους στον κανονισμό μας, όμως με μια βασική προϋπόθεση, διασφαλίζοντας πόρους. Δεν μπορούμε να εντάξουμε νέες καταστροφές χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τους πόρους για να μπορούμε να τις πληρώσουμε. Βλέπω ότι γράφει 0 εκεί. Δεν θα μακρηγορήσω. Λοιπόν, εν ολίγης, οι νέες προκλήσεις. Κλιματική μεταβολή, νέα έντονα καιρικά φαινόμενα,
νέες ζημιές εκτός περιόδου κάλυψης, ασθένειες που θέλουν οι παραγωγοί μας να ενταχθούν μέσα, η αναλογιστική μελέτη η οποία πρέπει να γίνει με τη διασφάλιση των πόρων, η μέθοδη πρόληψης. Ξέρετε, ο οργανισμός χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους πρόληψης των καιρικών φαινομένων, δηλαδή πρόληψης της επιβάρυνσης των καιρικών φαινομένων στις καλλιέργειες. Χρησιμοποιούμε το αντιχαλαζικό σύστημα με τα αεροπλάνα. Εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε συναντήσεις με εταιρείες από το εξωτερικό για εναλλακτικές μεθόδους αντιχαλαζικής προστασίας, ώστε να μπορέσουμε να επεκταθούμε σε περιοχές που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα έχουμε τα προγράμματα με τα δίχτυα, αντιχαλαζικά δίχτυα, να μπορούμε να προστατεύσουμε τις καλλιέργειές μας. Και φυσικά έχουν δημιουργηθεί επιτροπές, βρισκόμαστε σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις. Είμαστε ένας οργανισμός που θέλει να είναι πλέον εξωστρεφής, να χρησιμοποιεί καλές πρακτικές από όπου και αν αυτές προέρχονται, για να δούμε πώς μπορούμε να τις εντάξουμε στη λειτουργία του οργανισμού. Λοιπόν, και τελειώνοντας, θα μου επιτρέψετε, μιας και προέρχομαι και πρόσφατα από την πολιτική, να κάνω και ένα σχόλιο για τον αγροϊδιατροφικό τομέα. Για την παραγωγική οικονομία. Είναι η μοναδική παραγωγική οικονομία της χώρας. Και στην περίοδο της κρίσης της πανδημίας, φαίνεται πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει αυτή η παραγωγική οικονομία στην διατροφική ασφάλεια της χώρας. Δυστυχώς, σε τέτοιες περιόδους οι υπηρεσίες, οι οικονομίες υπηρεσιών πλήττονται και πλήττονται αισθητά, που τόσο πολύ που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία της συνολικότητας οικονομίας της χώρας. Ο παραγωγικός τομέας όμως παραμένει όρθιος, παραμένει σημαντικός παράγοντας στο να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει και να έχει την απαραίτητη διαχείριση της πραγματικής οικονομίας. Η συνεισφορά του είναι, της πρωτογενής παραγωγής είναι 4% στο ΑΕΠ της χώρας, βάζοντας και τη μεταποίηση, την καθητοποίηση, πάμε στο 8%. Θεωρώ ότι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας μπορεί να αποτελέσουν βασικό πυλόν ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μπορεί να μεγαλώσει αυτό το ποσοστό, έχοντας τεράστιες ευκαιρίες στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Εγώ εκμεταλλεύομαι μία από αυτές, όσοι ξέρουν με τι ασχολούμαι, πέραν από την θέση μου ως αντιπρόεδρος των ΕΛΓΑ. Λοιπόν, θεωρώ ότι με την ανάπτυξη μέσω εξωσυγχρονισμού, αναφέρθηκε ήδη, ψηφιακή γεωργία, βασικός παράγοντας για να αναπτυχθούμε ως αγροτικός τομέας είναι οι συνέργειες. Είναι δηλαδή η διαπραγματευτική μας ικανότητα, η οποία λόγω του μικρού κλήρου είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν μπορεί κανένας να διαπραγματευτεί την παραγωγή του από 50, 100 στρέμματα, 200 στρέμματα χωράφι. Κανένας τελικός αγοραστής δεν θα τον δεχτεί για να μπορέσει να τον. Ούτε καν ξέρουμε ως παραγωγή να μιλήσουμε στη γλώσσα της αγοράς. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στον αγροτικό τομέα είναι η έλλειψη επαγγελματιών της αγοράς για τη διαχείριση της παραγωγής μας. Φυσικά, οικονομία κλίμακος από την άλλη μεριά. Πάλι, κάνοντας μικρές προμήθειες, έχουμε πολύ μικρή δυνατότητα διαπραγμάτευσης στα εφόδια μας. Καθετοποίηση, φυσικά, μεταποίηση και farm to fork που αναφέρθηκε αρκετά. Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Παράγουμε τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα στον κόσμο. Το ξέρουμε όλοι εμείς, αλλά δεν το ξέρει κανένας στο εξωτερικό. Άρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο branding των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Γενικότερα, αυτό που μας λείπει από την ελληνική αγροτική οικονομία είναι η κερδοφορία από το χωράφι μας. Το 70% των καλλιεργειών στην Ελλάδα δεν παράγουν κερδοφορία από το ίδιο το χωράφι. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ο κύριος Λούκας θα το είδε στην ανοχή στο χρόνο ότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε, ειδικά αν συγκρίνει κανείς με την προσέγγιση του Χέρτ Βίλιαμς πριν, μεταξύ δηλαδή της αποδοτικότητας, της οικονομικότητας και της κοινωνικής προσδοκίας, γιατί και η πολιτική προσέγγιση στα πράγματα, κοινωνική προσδοκία αποτυπώνει, του χάρισε το ενδιαφέρον σε μερικά πράγματα αρκετά βαριά τα οποία είπε. Διότι όταν μιλάς για διαφοροποίηση λόγω της κλιματικής αλλαγής των ζωνών καλλιέργειας, είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές οι αλλαγές νοοτροπίας που θα χρειαστεί να έρθουν. Και όταν από την άλλη μεριά, με τη χρήση του κόκκινου χρώματος στα απολογιστικά στοιχεία του ΕΛΓΑ, δείχνει το πόσο, ακόμη και με την κρατική επιχορήγηση, ρηχή τολμώ να πω, αν και Αθηναίος είμαι, άρα βλέπω από την άλλη πλευρά την αγροτική παραγωγή, δηλαδή στο πιάτο ή στο ράφι. Με όλα τα αυτά, το κοκκίνισμα
του ΕΛΓΑ δείχνει ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ ισχυρή κοινωνική πειθό για να καταλάβει ο αγροτικός κόσμος ή κάθετος και η πολιτεία, ο προϋπολογισμός, το κενό που δημιουργείται και να βρεθεί τρόπο να καλυφθεί για το μέλλον. Ευθύς όμως θα δώσω το λόγο στην κυρία Εύφη Κοκορέλη, η οποία μας έρχεται από την άλλη πλευρά του ασφαλιστικού συστήματος, από την Inter-American, επικεφαλής των αγροτικών ασφαλίσεων. Κυρία Κοκορέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για το ιδιαίτερο γεγονός, και αν και πολύ σημαντικό. Θα μιλήσουμε για λίγο για τις προκλήσεις που, και προβλέψεις που έχει ο αγροτικός τομέας, που αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει την αύξηση παραγωγής, την αύξηση πληθυσμού, συγγνώμη, και φυσικά την αύξηση παραγωγής στο κομμάτι της τροφής. Αλλά επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική μεταβολή. Έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα ότι πρέπει να αφήσει το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα να είναι πολύ μικρό. Έχει να διασφαλίσει τους φυσικούς πόρους. Και φυσικά οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Για μας πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός του τομέα, γιατί ως ασφαλιστική εταιρεία παρακολουθούμε από πολύ κοντά, λόγω ότι μας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό επιχειρηματικά. Θα πρέπει η παραγωγή να περιλαμβάνουν αποτελεσματικά σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, τόσο και για τους ίδιους, αλλά όσο και για τις παραγωγές τους και για την παραγωγή τους και για την γενικά για την περιουσία τους. Επίσης, η συνεισφορά του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα είναι πολύ σημαντική για μας και θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να γίνει, να πραγματοποιηθεί, διότι οι συνεργασίες αυτές μπορούν να φέρουν πολύ καλές πρακτικές και πολύ καλά αποτελέσματα στο κομμάτι αυτό. Όπως είναι μια ισχυρή πηγή πληροφοριών, η πλατφόρμα πληροφοριών, όπως παραδείγματος χάρη ο ΕΛΓΑ έχει μια πολύ καλή πλατφόρμα πληροφοριών για το κομμάτι αυτό. Οι νέες τεχνολογίες, όπως και η επιστημονική κοινότητα, μπορούν να δώσουν πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές καλές πρακτικές σε αυτό το κομμάτι. Και ο ιδιωτικός τομέας, η ασφάλιση, μπορεί να δώσει και αυτή ένα πολύ καλό κομμάτι στο τομέα αυτών, προσφέροντας την κάλυψη των ζημιών, ώστε να μην επιβαρύνεται όλο το κομμάτι από το δημόσιο τομέα. Για μας οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν, όλες οι κυβερνήσεις εννοώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασικά, να κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό στο κομμάτι αυτό και να δούνε πώς μπορούν να δώσουν την καλύτερη πρακτική για τους αγρότες, διότι οι αγρότες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αγροτροφικό τομέα. Και όπως είπε και ο κύριος Δούκας προηγουμένως, στην εποχή του COVID ήταν το τομέας αυτός ο οποίος συνέχισε να αναπτύσσεται και ο οποίος έδωσε καλά αποτελέσματα. Η ιδιωτική ασφάλιση. Τι μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση... Συγγνώμη, αλλά δεν έχω ήρυση της διαφάνειας μου. Η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει κινδύνους και αγαθών και ανθρώπων. Κατά κανόνα ασφαλίζει όλους τους κινδύνους, εκτός από κάποιους κινδύνους που είναι επιβάλλοντες υποχρεωτικά στον νόμο. Η συμβολή της ασφάλισης είναι η αποκατάσταση των ζημιών, η διατήρηση περιουσίας και εσόδων των ιδιοκτητών και ανθρώπων, η διάσωση προσωπικών και οικογενειακών και εθνικών πόρων, και επίσης η μείωση προσθέτων αποθεματικών, όπως επίσης και ο μειωμένος πιστωτικός κίνδυνος. Όλα αυτά μπορούν να τα διασφαλίσει μια ασφαλιστική κάλυψη, ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, μια ασφαλιστική εταιρεία.
Οι παράγοντες τους, οι κίνδυνοι, χωρίζονται σε φυσικούς κινδύνους και ηθικούς. Φυσικά εμείς ασφαλίζουμε σαν ασφαλιστική εταιρεία τους φυσικούς κινδύνους και όλους τους κινδύνους που έντεχνουν γύρω από την ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Πώς αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους? Καταρχήν κάνουμε risk management ως εταιρεία. Για να κάνουμε αποφυγή κινδύνου, η διακράτηση μπορεί να είναι πάνω στον αγρότη, στην επιχείρηση ή στον φυσικό πρόσωπο. Η μεταφορά κινδύνου γίνεται και επίσης, το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι η ασφάλιση. Η ασφάλιση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας μηχανισμός μεταβίβασης του κινδύνου με ανάλογο κόστος και ασφάλιστρο. Σας έχω κάποια σχήματα αγροτικής ασφάλισης πριν περάσουμε στο κομμάτι της αγροτικής ασφάλισης ως ιδιωτική εταιρεία και ως Inter-American τι ασφαλίζουμε. Ένα βιώσιμο σύστημα αγροτικής ασφάλισης είναι το ισπανικό, το οποίο ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα συνυπάρχουν, όπως συνυπάρχει μαζί τους και οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες αγροτών. Όλο αυτό το κομμάτι μας φέρνει σε ένα αποτέλεσμα όπου μοιράζονται οι κίνδυνοι και μοιράζονται φυσικά και τα ασφάλιστρα που δίνει ο αγρότης ή η αγροτική επιχείρηση στους ασφαλιστικούς τομείς. Και επίσης και ένα άλλο κομμάτι, είναι το τουρκικό, το οποίο έχει παρόμοια στοιχεία, απλώς αλλάζει λίγο η δομή του. Οι αγροτικοί κίνδυνοι που ασφαλίζονται από τον ιδιωτικό κομμάτι, από τον ιδιωτικό τομέα, είναι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν όχι μόνο τους αγρότες, αλλά όλο το αγροτιατροφικό κομμάτι. Παραδείγματος χάρη, κτίρια, μηχανήματα, συσκευαστήρια, ό,τι αφορά την αγροδιατροφή. Η διαχείριση των αγροτικών κινδύνων γίνεται με τη συμβολιακή βέβαια γεωργία, με τις συμβάσεις των παραγωγών, τη σταθεροποίηση των λαγκαριασμών και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει ως ασφαλιστική εταιρεία είναι η ασφάλιση. Τα πλεονεκτήματα των αγροτικών ασφαλίσεων είναι ότι η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί και δίνει την δυνατότητα στις αγροτικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη βιωσιμότητά τους και την ανάπτυξή τους. Εννοώντας ότι σε μια δύσκολη στιγμή θα μπορεί ο πελάτης με μια αποζημίωση να μπορεί να επαναφέρει τουλάχιστον την επιχείρησή του σε κάποιο βιώσιμο σημείο. Να κάνει μείωση του ρίσκου, προστασία των περιουσιακών στοιχείων και του αγροτικού εισοδήματος και δυνατότητα επιλογής καλύψεων και πακέτων ανάμεσα στις ανάγκες που έχει ο κάθε πελάτης ή ο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση και επίσης και άμεση αποζημίωση για τη ζημιά. Κύριε Δούκα, σε 7 μέρες η αποζημίωση. Εφόσον βέβαια είναι όλα εντάξει. Τα κύρια αντικείμενα των αγροτικών ασφαλίσεων είναι η ασφάλιση φυσικά του ζωικού κεφαλαίου και των εγκαταστάσεων, των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, το φυτικό κεφάλαιο και όλες οι υπαίθριες κτάσεις και όλες οι υπαίθριες καλλιέργειες, η ασφάλιση των θερμοκηπίων και οι εγκαταστάσεις, αλλά και το φυτικό κεφάλαιο. Και ορισμένες εταιρείες, όχι εμείς, αλλά το έχω βάλει, ασφαλίζουν και τις ιδιωτοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες. Εμείς αυτό είναι το σύμβολό μας, ότι ασφαλίζουμε όλα ό,τι έχουν ο αγροτικός τομέας, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνεται σαν αγροτικός τομέας, από τη φυτική παραγωγή, τα ζώα, μέχρι τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και ομαδικά ακόμα και ατομικά συμβόλαια ζωής και υγείας, γιατί όπως ξέρουμε
οι αγρότες μας οι περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση σε δομές υγείας, οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο πόνος αυτός που έχουν και μας το έχουν εκφράσει και ήδη ότι δεν έχουν την πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες. Και φυσικά τα διαθέσιμα εργαλεία εμείς που χρησιμοποιούμε είναι ότι συνοδοιπόρος μας σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Μέντορ, ο οποίος ανήκει στον Όμιλο Inter-American και ο οποίος Όμιλος Inter-American αποτελεί το μέλος του Ομίλου ΑΧΜΕΑ, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς και συνεταιριστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, ο οποίος εξειδικεύεται ο μέντορας σε διαχείριση κινδύνων, πραγματογνωμοσύνες, επιθεωρήσεις, συμβουλευτική επιχειρήσεων, επίσης εκτίμηση αξιών και κινητών και ακινήτων, στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, διαγνωστικές περιβαλλοντικές μελέτες και κατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτός από την τεχνογνωσία της ΑΧΜΕΑ, που είναι μια συνεταιριστική εταιρεία και έχει στο DNA της το αγροτικό, διότι δημιουργήθηκε από 39 αγρότες, έχουμε και ένα εξειδικευμένο συνοδοιπόρο δίπλα μας, όπως είναι ο μέντορας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας. Τα διαθέσιμα εργαλεία... Τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες της Inter-American, δεν βλέπω κιόλας αν έχει γυρίσει. Όχι, είναι αυτό, για αυτή η διαφάνεια, ότι στην Inter-American επίσης έχουμε συνέργειες και συνεργασίες, όπως είναι με την επιστημιακή κοινότητα και εταιρείες τεχνολογίας, smart farming. Και επίσης, όπως σας είπα πριν, με την ΑΧΜΕΑ που έχουμε την εξειδίκευση και όλη την τεχνογνωσία που μας δίνουν από την μαμά εταιρεία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι για μένα ότι είναι μονόδρομος το να γίνει μια συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, διότι και δεν επιβαρύνεται το κράτος σε όλο αυτό το κομμάτι, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Δούκας, παραδείγματος χάρη για τις καταστροφές που έγιναν στην Καρδίτσα, θα μπορούσε να επιμεριστεί αυτό ως ο κίνδυνος. Και για μένα το μότο μου είναι ότι τελικά ό,τι αποφασίζουμε είναι δικές μας επιλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο επειδή η κυρία Κουκουρέλη μας αποχαιρέτησε με Ζαν-Πολ Σάρτρ, αλλά ένα ερώτημα το οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση είναι το κατά πόσον συνειδητοποιούμε και όταν έρχεται στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ο αγρότης ότι κάνει μια επιλογή επιχειρηματική το να έρθει υπό την κάλυψη της ασφαλιστικής εταιρείας και πόσο σημαντικό είναι αυτό στη σχέση η οποία είναι διαφορετική από το να έχεις μια ζημία και να την προσπαθήσεις να την διαχειριστείς μέσω της κάλυψης του ΕΛΓΑ, αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Ας περάσουμε τώρα στο ένα τεταρτάκι το οποίο αισθάνομαι ότι έχουμε στην διάθεση για ερωτήσεις και ήθελα να επανέλθω στον κύριο Χανιώτη για να ρωτήσω κάτι το οποίο ήδη υπαινικτικά ανέφερα όταν έκλεισε η εισήγησή του, κατά πόσον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες όπως το λέμε, υπάρχει η διπλή συνέστηση, το ένα του μεγέθους της κοινωνικής πίεσης η οποία υπάρχει στον αγροτικό τομέα, ο οποίος δίνει και την resilience, την εσωτερική ανθεκτικότητα που ακούσαμε από τους άλλους ομιλητές να αναφέρεται, και δεύτερον, κατά πόσον υπάρχει η δυνατότητα, οι συστάσεις που απευθύνονται στις διάφορες χώρες μέλη για την κατάρτιση των στρατηγικών του σχεδίων να γίνουν κατανοητές και να μπορούν να λειτουργήσουν.
Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταρχάς, η Ευρώπη δεν είναι Βρυξέλλες και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Δηλαδή, είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι κοινωνικές πιέσεις και προσδοκίες αφορούν αυτό που συζητάμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες έχουν το χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται Brussels bubble, η φούσκα των Βρυξελών, όπου και η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, τα διάφορα λόμπι και οι άλλες οργανώσεις που συμμετέχουν σε μια συζήτηση, πολύ συχνά μιλάμε όλοι μια γλώσσα που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή για τον απλό τον κόσμο. Και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό το πράγμα. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε φράσεις και εκφράσεις, επειδή δουλεύουμε πλέον στα αγγλικά, μιας ιδιότυπης χρήσης αγγλικής γλώσσας, που θα τις μεταφέρει στους παραγωγούς ή και στον απλό πολίτη και έχεις πρόβλημα να επικοινωνήσεις. Σε αυτό θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γιατί οι κοινωνικές προσδοκίες είναι πολύπλοκες και είναι αντιφατικές. Σε μεγάλο βαθμό, πολύ συχνά μοιάζουν σαν να θέλουμε και να έχουμε και την πίτα λάκερ και το σκυλοχορτάτο. Γι' αυτό εγώ επανέρχομαι, ιδίως όσον αφορά τις συστάσεις που είπατε, σε αυτό που τόνισα στην αρχή και το επισημάνατε κι εσείς, αυτό το οικονομία και περιβάλλον. Ξέρουμε πολύ καθαρά στις Βρυξέλλες και το έχουμε δείξει σε μια σειρά αναλύσεις που έχουμε κάνει, τουλάχιστον το τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ότι μια σειρά πιέσεις της κοινωνίας για να ικανοποιηθούν θα έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής στον τομέα της γεωργίας. Επειδή εσείς καλύπτετε οικονομικά ρεπορτάζ χρόνια και σας παρακολουθώ, στη δικιά μας τη γλώσσα έχουν την τάση να μεταφέρουν την καμπύλη της προσφοράς προς τα αριστερά. Και αυτό και να δημιουργεί και μια τάση αύξησης των τιμών. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώς το ανάποδο. Να μειώσουν το κόστος παραγωγής και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη φάση δεν είναι να το αποδείξουμε στην πράξη. Δηλαδή, όπου έχει γίνει συζήτηση σοβαρή για το ποιες είναι οι επιπτώσεις της γεωργίας ακριβίας, βλέπουμε πάνω κάτω μια αύξηση της αποδοτικότητας της τάξης του 15%, μια μείωση των χημικών εισρωών της τάξης του 20%, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ο γεωργικός τομέας τις απαιτήσεις της κοινωνίας που είναι να παράγουμε προϊόντα με πολύ μικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση από τη σημερινή, να το κάνουμε αυτό το πράγμα με τρόπο που επίσης οικονομικά δεν δημιουργεί πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι πώς θα μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα που βγαίνει από μια σειρά λύσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα σε μια ευρύτατη μάζα των παραγωγών που βρίσκονται παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον, τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών πρέπει να ξεκινάνε από μια ανάλυση των αντικειμενικών δεδομένων της χώρας τους και τα κράτη-μέλη κάνουν αυτή την ανάλυση, αλλά πρέπει επίσης να τίνουν, να συμβάλλουν στο να επιτυγχάνουμε κάποιους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε το κάπα της κοινής αγροτικής πολιτικής και να μην πάμε σε 27 εθνικές πολιτικές. Και εκεί θα βρίσκεται, αν θέλετε, και βρίσκεται δυσκολία, δεν λέω θα βρίσκεται γιατί δουλεύοντας και προετοιμάζοντας αυτές τις στάσεις ξέρω και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε, η δυσκολία το να βρει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στους στόχους που είναι ευρωπαϊκοί και σε κάποιες προτεραιότητες που είναι εθνικές. Αναφέρθηκα πριν στην Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς κάτι ξέρω και από αυτήν, παρόλο που μένω στις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Ελλάδα θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στο πώς θα μειώσει τις εκπομπές. Όχι γιατί δεν πρέπει να τις μειώσει, αλλά γιατί ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι πιο μικρός στην Ελλάδα από άλλες χώρες και γιατί ένα μεγάλο τμήμα αυτού του τομέα είναι εκτατική γεωργία. Αλλά δουλεύοντας για την καλύτερη χρήση των υδάτων και τη χρήση κυρίως της γης και βελτίωση της χρήσης της γης, ταυτόχρονα η Ελλάδα θα μπορέσει να πετύχει και τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της βιοποικιλότητας. Δείτε τώρα, κύριε Χανιώτη, επειδή έχετε και μια βροχή η οποία σας περιμένει άλλων ερωτήσεων, αφήστε με να τις αφήσω ήδη στο τραπέζι για να τις ενσωματώσετε στην απάντησή σας, γιατί επειδή μιλάμε για τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης,
όπως καταλήγουν να διαμορφώνονται, έχω ένα ερώτημα κατά πόσον θα περιοριστούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίες εισαγωγές από τρίτες χώρες προκαλούν δραματική μείωση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Καταλήγει με ερωτηματικό η ερώτηση, άρα καλείστε να δώσετε μια απάντηση. Ενώ μια άλλη ερώτηση, πολύ πιο περίπλοκη, λέει κατά πόσον θα γίνει κάποτε κατανοητό ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων, που ανεβάζει και το κόστος και δημιουργεί τα προβλήματα που ξέρουμε στην ποιότητα στη συνέχεια, αν θα έπρεπε να γίνεται κατά τελείως διαφοροποιημένο τρόπο από τις εταιρείες εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων, από ιδιώτες γεωπόνους φυτικής παραγωγής. Μπορείτε να ενσωματώσετε τα δύο αυτά concerns, τις δύο αυτές. Ναι. Να αρχίσω από το τελευταίο. Κοιτάξτε, σήμερα η ημέρα, εντάξει, στην Ελλάδα τη θυμόμαστε για την έκφαση της δίκης, αλλά για κάποιον άλλο τομέα επίσης διεθνώς θα θυμόνται τη σημερινή μέρα, γιατί το Νόμπελ Χημίας πήγε σε δύο γυναίκες, μία Ευρωπαία Γαλλίδα και μία Αμερικάνα, για τη μέθοδο επεξεργασίας του γονιδίωματος. Εδώ ακριβώς έχουμε ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η χρήση διαφόρων φαρμάκων και χημικών προϊόντων στον τομέα της γεωργίας μπορεί να γίνει εντελώς διαφορετικά αν στηριχθούμε στην επιστήμη και στη βιοτεχνολογία. Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι περιμένουμε από τη βιοτεχνολογία να μας λύσει το πρόβλημα των εμβολίων για τον κορονοϊό, όταν έρχεται ο τομέας της γεωργίας έχουμε μια διαφορετική στάση. Δεύτερο στοιχείο που είπα πριν, χωρίς σύστημα παροχής συμβουλών στους παραγωγούς, δεν είναι δυνατόν. Αν αφαιθεί η συμβουλή στον ιδιώτη, υπάρχει αντικειμενικά ένα πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων, αν θέλετε. Ιδίως όταν η σύνδεση γίνεται άμεσα με εταιρείες. Πηγαίνοντας στο πρώτο θέμα, κοιτάξτε, δείτε, ακούω χρόνια αυτή την ιστορία με την αύξηση των εισαγωγών. Καλό είναι να δούμε κάποια αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τροφίμων στον κόσμο και κάθε χρόνο αυξάνεται το πλεόνασμά μας. Κάθε χρόνο. Οι εισαγωγές που γίνονται, με εξαίρεση τη σόγια, που έτσι κι αλλιώς την εισάγουμε, γιατί στην Ευρώπη οι αποδόσεις του σταριού είναι διπλάσιες από τη σόγια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είναι ίδια στην Αμερική και στην Βραζιλία. Όλα τα άλλα προϊόντα που εισάγουμε είναι προϊόντα κυρίως που δεν παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γίνεται μονίμως αυτή η συζήτηση ότι οι εισαγωγές των προϊόντων θα μειώσουν τις τιμές, χωρίς να μας δίνει κανείς κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στα προϊόντα που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και υπάρχουν ακόμη δασμοί. Αν σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ κλασικό. Για τη συμφωνία με τον Καναδά ακούστηκαν μύρια όσα. Ας ρίξει κανείς μια ματιά στις εξαγωγές προς τον Καναδά τα τελευταία δύο χρόνια, να δει πώς έχουν βελτιωθεί, ιδίως στις χώρες που ήταν πιο αρνητικές. Προφανώς και δεν θα κερδίσουν όλοι από... Δεν μιλάμε για πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου, αλλά για τις εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους αποζημιώνουμε τους παραγωγούς από πιθανές απώλειες. Και δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο τμήμα των 55 δισεκατομμυρίων της ΚΑΠ στρέφεται στην άμεση εισοδηματική ενίσχυση των παραγωγών, που τους καλύπτει ένα τμήμα των πιθανών απολειών, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να κάνουν τις αναγκαίες προσαρμογές. Νομίζω, με άλλα λόγια, ότι τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η συζήτηση πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα στοιχεία και όχι με φοβίες, οι οποίες είναι κατά τη γνώμη μου θεμητές, αλλά πρέπει να δούμε αν τελικά η πραγματικότητα ανταποκρίνεται σε αυτές ή όχι. Ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Χανιώτη. Βλέπετε ότι η βροχή των ερωτήσεων προς τις Βρυξέλλες είναι σχετιζόμενη ενδεχομένως και με το κλίμα των Βρυξελών που τραβάει τη βροχή, αν και πληροφορούμε ότι τώρα στην Αθήνα άρχισε να στάζει λίγο. Σας αφήνουμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και ευχαριστούμε. And now, back to Geert Wilms. How far do you think that the Dutch experience is transferable? This is a question you've got time and time again when we were meeting in the normal way in the north of Greece. How transferable is this experience? And to go with that, how far do you feel that the notion of triple helix has been instrumental to keep the implications of COVID, in your experience, down?
Now, first is to meet with each other is important, and we try to meet with lots of people all over Europe and the rest of the world. And we also started from my side together with Agribusiness Forum last year by meeting each other in the Netherlands with a group of more than 20 people, and we met with the Triple Helix partners of in the Netherlands, so from University of Applied Sciences, and also big companies like Friesland Campina and like Rabobank, and also our government. So that's a first step, and the second step should have been this year, but that was not possible, of course. But we should try to intensify that and to get to meet each other and exchange experiences and knowledge. And I've been here now in the north of Greece too, and you see that you can learn from here too. And I think we can learn from each other, because in the north of Greece I've seen several companies with lots of young people being startups in the agri-food system. And we in the Netherlands also have that, but not as as enthusiastic and with as much energy than I saw in the north of Greece. So I would like to start with young people, say, meeting with each other and exchanging knowledge. And towards COVID, we have to, COVID is also a virus, but it's a virus, but we also in livestock husbandry, we have lots of viruses and also bacteria, and so hygiene is very it's very important. And that's since we had 25 years ago we had a last flu of in say pig husbandry, and lots of changes went there in pig husbandry, and since then it was okay. So we can learn from that, and every disease is different, but hygiene is a very special thing. Thank you. Τώρα, κύριε Δούκα, εσείς το φαντάζεστε, έχετε λίγο έτσι πιο δυναμικές ερωτήσεις. Μία από αυτές, λίγο πιο ήπια, έρχεται στην ερώτηση που σας έθεσα και εγώ στην αρχή, ότι υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστούν νέες καλλιέργειες στις νέες και τις πιθανές μελλοντικές κλιματικές συνθήκες με προτροπή από τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή, είναι έτοιμος ο παραγωγός να ακούσει, υπάρχει επαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών? Η δεύτερη ερώτηση, που είναι λίγο πιο έτσι άμεση, είναι ότι το σύστημα των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, που είναι δημοτική υπάλληλη, αποτελεί αναχρονισμό, καθώς μπορούν οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται και από αρρωτικούς συνεταιρισμούς και μάλιστα χωρίς το κόστος κτλ. Υπάρχει σκέψη για αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και γιατί είναι ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω ούτως ή άλλως για το πώς, κατά πόσον τα αποτελέσματα των συζητήσεων σε αυτού του είδους τα εξαιρετικά συνέδρια και γενικότερα οι συζητήσεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά και με στρατηγική τις αλλαγές στον αγροτικό τομέα φτάνουν πραγματικά στα αυτιά και στο μυαλό των Ελλήνων παραγωγών. Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δυστυχώς οι παραγωγοί δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να μεταφέρει αυτού του είδους τις στρατηγικές ή, εν πάση περιπτώσει, τις συμβουλές στους Έλληνες παραγωγούς. Το ρόλο των συμβούλων στον αγροτικό τομέα τον παίζουν εξαίρετα οι Έλληνες γεωπόνοι, οι οποίοι όμως έχουν τον ρόλο της συμβουλής, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά και πώς θα μπορέσει ο παραγωγός να ενταχθεί σε κάποια προγράμματα. Γενικότερα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σε αυτό. Η λύση σε αυτό είναι επαγγελματίες στον αγροτικό τομέα. Θα το επαναλάβω. Όταν μιλάμε για μια νομική μορφή συνέργειας, είτε αυτός λέγεται συνεταιρισμός νέου τύπου, είτε λέγεται ομάδα παραγωγών, είτε λέγεται οποιαδήποτε μορφή συνέργειας, η οποία έχει ανθρώπους που η δουλειά τους δεν είναι να παράγουν, αλλά να μεταφέρουν στρατηγικές, νέες πρακτικές, ανάλυση της αγοράς, ανάλυση του αγοραστή, διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε απάντηση και σε αυτό, κύριε Παπαγιαννίδη. Γιατί έχω μια συνέχεια της ερώτησης αυτής από άλλον ερωτώντα ή άλλη ερωτώσα, που λέει ότι όταν αρχίζει ο αγρότης να αισθάνεται ότι η κλιματική αλλαγή
τον πλήττει άμεσα, πλήττει το εισόδημά του, το αύριο, κινδυνεύει μερικές φορές να καταφύγει και σε αντιπεριβαλλοντικές λύσεις για να λύσει το δικό του πρόβλημα. Σε αυτό, συνεχίζοντας την ευαισθησία της απάντησής σας, θα είχατε να σχολιάσετε αυτό, δηλαδή, όχι απλώς το να οχυρωθεί απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να την επιτείνει τις δυσάρεστες επιπτώσεις για να σώσει το εισόδημα της επόμενης χρονιάς. Κύριε Βαγγινή, θα το συνδυάσω με αυτό που είπα στο τέλος της παρουσίασής μου. Όταν ο Έλληνας παραγωγός δεν έχει πραγματική κερδοφορία στρεμματική από το χωράφι του, πρέπει να βρει τρόπο να επιβιώσει, οπότε δεν τον κατηγορώ. Για οτιδήποτε, οποιαδήποτε πρακτική χρησιμοποιηθεί για να επιβιώσει ένας άνθρωπος που δεν έχει κερδοφορία, βιοπορίζεται δύσκολα. Και τα μοναδικά εισοδήματα για βιοπορισμό είναι οι επιδοτήσεις, συνδεδεμένες, αποζημιώσεις, χρήματα τα οποία θα έπρεπε ή δίνονται για να επενδύσει και να προχωρήσει στο μέλλον. Αυτό δημιουργεί και το βασικό πρόβλημα. Άρα, το βασικό ερώτημα που έχουμε στον αγροτικό τομέα είναι πώς θα αυξήσουμε τη στρεμματική κερδοφορία των παραγωγών. Υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν τρόποι. Δυστυχώς, αυτοί οι τρόποι δεν έχουν επικοινωνηθεί επαρκώς στους Έλληνες παραγωγούς. Τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα στη γη, αλλά είναι περιορισμένες, δυσκολεύονται στο να ώστε να έχουν επικοινωνία με τέτοιου είδους στρατηγικές. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Και περνώ, αντιστρέφοντας το Ladies First, κύριε Κορέλη, και στην πρώτη της εισήγηση και στις ερωτήσεις έρχεται τελευταία, αλλά ακολουθώ το πρόγραμμα, την σοφία των οργανωτών, όπως το έχουν καταρτήσει, για να την ξαναρωτήσω. Ο ιδιωτικός τομέας στην ασφάλιση των αγροτικών κινδύνων αισθάνεται ότι μιλάει με επιχειρηματίες ή ότι χρειάζεται να βρει ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Πώς σας αντιμετωπίζει αυτός που προστρέχει, όχι αγροτοβιομηχανία, αλλά κάποιος παραγωγός στις ειδικές υπηρεσίες? Είναι αυτό που είπατε, ότι ανάλογα σε ποιον απευθύνεσαι. Φυσικά, σε μια αγροτική επιχείρηση, μια βιομηχανία μεταποιητική εταιρεία, απευθύνεσαι διαφορετικά και άλλος είναι ο στόχος των ασφαλίσεων που εκτός από την παραγωγή που έχει η εταιρεία, που συλλέγει η εταιρεία, είναι ο στόχος των ασφαλίσεων που θέλεις να καλύψεις και να πάρεις σαν ασφαλιστική εταιρεία. Νομίζω ότι στους παραγωγούς, τα φυσικά πρόσωπα, μπορείς απλά να τους εξηγήσεις με απλό τρόπο τι έχεις να τους δώσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι όλα εύκολα τα πράγματα και να μιλήσεις φυσικά και τη γλώσσα του, να ξέρεις το περιβάλλον βασικά. Γιατί αν δεν ξέρεις το περιβάλλον, σε αποδιώχνουν και οι ίδιοι. Δηλαδή αν δεν ξέρεις τι είναι, να πω, το φυτό ή να πω η πορτοκαλιά ή η ροδιά, τότε και ο ίδιος δεν θα θέλει να σε ακούσει. Δεν θα θέλει να σε ακούσει. Γενικά σας ακούν περισσότερο τον τελευταίο καιρό, αν πάρω μια δεκαετία. Επειδή κάναμε αρκετή έρευνα πριν και με τη συμβολή της ΑΧΜΕΑ βέβαια, κάναμε αρκετή έρευνα πριν, από την αρχή ακούγανε πολύ, αλλά ήταν δύσπιστοι στην αρχή. Με την κλιματική αλλαγή έχουν αρχίσει βέβαια και περισσότερο έρχονται πιο κοντά, αλλά και φυσικά και ότι σαν εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και εμείς και κάποιες άλλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουμε παρουσία στο χώρο, οπότε αρχίζουν και το έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους, ότι μπορεί και μια ιδιωτική ασφάλιση να καλύψει κάτι από αυτό που δεν τους καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κορέλη. Εδώ τελειώνει και αυτή η session, αυτό το panel, για να μιλάμε σε καλά ελληνικά. Ευχαριστώ τον κύριο Κορέλη, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Χέαπ Βίλμς και από μακριά τον κύριο Τάσο Χανιώτη. Να είστε καλά.
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του ομίλου Heineken NV. Πολύς εμπορικός και βιομηχανικός κόσμος παρευρίσκεται στη θεμελίωση των νέων εργοστασίων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, που θα αρχίσει τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 1964. Με την ίδρυσή της λοιπόν και εφόσον υπήρχε και έτοιμο το οικόπεδο, εκδόθηκαν οι οικονομικές άδειες, άρχισαν να παραγγέλλονται τα μηχανήματα, άρχισε να προσλαμβάνεται προσωπικό. Η μπύρα Amstel κυκλοφορεί την άνοιξη του 1965 και συγκεκριμένα την Μεγάλη Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα φόρτωσαν τα 4 αυτοκίνητα στο Ξαφνικό και γύρισαν τις 1 η ώρα με 1.30 τη νύχτα. Τα αυτοκίνητα διανά. Η Αθηναϊκή Ζωπία για μένα είναι η ζωή μου. Θα έλεγα, ας πούμε, έτσι λίγο να το παραφράσω, ότι αν ξαναρχόμουν ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, θα ήθελα να ξανακάνω αυτή την πορεία.